Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα, είναι 6 του Δεκέμβρη, του Αγίου Νικολάου, και νομίζω ότι πάμε να δούμε τώρα ρεπορτάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν, να δούμε πλάνα από την Λιτανία της Ιεράς, βεβαίως, εικόνα του Αγίου Νικολάου, από την Κάλυμνο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καλύμνου Λέρου Αστυπαλέας, του κυρίου Παϊσίου. Και βεβαίως βλέπουμε πλάνα από την παραλιακή έτσι, ζώνη της Καλύμνου. Πάρα πολλοίς κόσμος συμμετείχε σε αυτή την λιτανία της εικόνας του Αγίου Νικολάου, ο προστάτης του νησιού ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των ναυτικών και εάν κάπου μιλάμε για ναυτοσύνη, νομίζω ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την Κάλυμνο, να θυμηθούμε και τη Σίμη και το Καστελόριζο και τα υπόλοιπα 12 νησιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα σχετικά πλάνα, βλέπω ότι εδώ στην πομπή πλάνα και πρόσωπα γνώριμα δηλαδή, βλέπω εκεί πίσω από τον Μητροπολίτη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη Παπά, τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον Δημήτρη Ιακομιχάλη, βλέπω τον έπαρχο, τον Μανώλη τον Μουσελή, βλέπω την Κατερίνα την Γαβαλά, βλέπω εκεί τον κύριο Μπούκη, βλέπω μέλη τον κύριο Γαλουζή, βλέπω με την κυρία Εμμανουήλ, βλέπω μέλη από την Δημοτική Αρχή και βεβαίως από τους ενδιαφερόμενους, γιατί μην λησμονείτε ότι μυρίζει εκλογές, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Οπότε είναι λογικό να είναι σε μια διαδικασία περιοδίας και οι άνθρωποι από τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την Κάλυμνο για να πάμε στην ΚΟ. Εκεί είχαμε μοναδικές στιγμές. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα βίντεο με μια ολιγόλεπτη δήλωση από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Χθες ουσιαστικά το μεσημέρι, λίγο πριν από τα θηρανίξια του έτσι, καθεδρικού ναού, του καθολικού ναού της ΚΟ, του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος μαζί με την Αγία Παρασκευή δέχθηκε αυτή τη μήνυ του Εγκελάδου το 2017 και πέρασε διαπυρώσα και σιδήρου μέχρι να γίνει αυτό το νέο θαύμα, αποκατάσταση του ναού. Εξού βεβαίως και τιμήθηκε με την ανώτατη τιμική διάκριση από την Εκκλησία της Δωδεκανήσου, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Περιφερειάρχης. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από το βίντεο όπου ο Περιφερειάρχης κάνει μία δήλωση, ξεκινάει από τον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και μπαίνει μέσα στον ναό. Σήμερα παραδίδουμε ένα ιδιαίτερο έργο με πολύ μεγάλο συμβολισμό. Τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της ΚΟ, τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είναι και ο πολιούχος του νησιού. Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2017, είχαμε δηλώσει την προθυμία μας στον Σεβασμένο τον Μητροπολιτικό και νησίρου, κύριο Ναθαναήλ, να χρηματοδοτήσουμε το σύνολο της αναστήλωσης, αλλά και να λειτουργήσουμε ως τεχνική υπηρεσία ένα απαιτήτο για τη δημοπράτηση του ναού και την υλοποίηση του έργου. Είμαστε πολύ περήφανοι, πάνω απ' όλα είμαστε συγκινημένοι, γιατί δεν επιτρέψαμε να μείνει η ΚΟΣ χωρίς Μητροπολιτικό Ναό. Σήμερα μαζί με τις θύρες αυτού του ναού ανοίγουν οι θύρες στην πολιτική, η οποία είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Ανοίγουν οι θύρες στην πολιτική που κάνει την δέσμευση ιερή υποχρέωση. Ανοίγουμε τις θύρες της δημιουργίας, η οποία νικά τη φθορά. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε κάποιες φωτογραφίες από την απονομή, επαναλαμβάνω, αυτής της πολύ σημαντικής, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Δωδεκανήσου, δηλαδή στον Περιφερειάρχη. Μιλάμε για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την συνεισφορά του στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού, του Μητροπολιτικού Ναού, δηλαδή της ΚΟ του Αγίου Νικολάου. Χθες η μέρα που είχαμε τα θηρανίξια, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και κατάνοιξης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Και βεβαίως ο Μητροπολίτης ΚΟ, ο κύριος Ναθαναήλ, μετέφερε και τις εγκάρδιες ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κύριου Βαρθολομέου, ο οποίος απουσίαζε, βρίσκεται σε περιοδία στην Μάλτα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Επαναλαμβάνω ότι είχαμε τρεις ιεράρχες. Ήταν ο Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης Κάσου Καρπάθου, ο Ιερεμίας, ο Μητροπολίτης της Άγκυρας και ο
Μητροπολίτη Κων Νησίρου, ο Ναθαναήλ. Εξαιρετική τιμή που μου απομνημεύθηκε χθες με τα θερανίξια του Ιρούνου του Αγίου Νικολάου. Αξίζω την τιμή αυτή στο ποσοστό που εργάστηκα ως μέλος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, των συνεργατών μου που ξεπέρασαν κάθε εμπόδιο με την αγάπη και το πείσμα με το οποίο εργάστηκαν. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τα αισθήματα τέτοιων μοναδικών στιγμών. Είμαστε προνομιακά τυχεροί όσοι τη ζήσαμε, ήταν η δήλωση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή στο Facebook, Instagram κτλ. Και επίσης θυμίζω τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως, πριν από μερικές ημέρες. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και πριν από περίπου ένα μήνα, δηλαδή όταν ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί ότι θα είχαμε θερανίξια στις 6 του Δεκέμβρη, ότι χάρη στην επιμονή του Περιφερειάρχη αυτό το έργο ολοκληρώθηκε. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές καθυστερήσεις. Είναι ένα έργο στο οποίο δεν έχει καμία εμπλοκή η Περιφέρεια. Δεν είχε δηλαδή καμία υποχρέωση η Περιφέρεια να εμπλακεί. Δεν είχε θεσμική, αν θέλετε, υποχρέωση. Ήταν μία ανάληψη ευθύνης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 1,25, δηλαδή 1.250.000 ευρώ από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και βεβαίως η ΚΟΣ απέκτησε και πάλι τον Μητροπολιτικό της ναό, ένα ιστορικό χτίσμα, και φαντάζομαι ότι έπεται και συνέχεια, γιατί το βλέπω να τιμάται και από τον ίδιο τον Πατριάρχη, γιατί υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη το έργο της Αγίας Παρασκευής, στη Συνοικία Άσπα δηλαδή, εκεί στην ΚΟ. Είναι σε εξέλιξη ο Άγιος Γεώργιος του Σαντραπές στο Καστελόριζο, με τη συμβολή του εφοπλιστή του Αθανάσιου Μαρτίνου βεβαίως, αλλά και με την δυναμική, αν θέλετε, συνεισφορά της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Οπότε έχουμε πολλούς ναούς να τρέχουν. Τώρα, θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία από αυτό το ναό. Έχει δημοσιεύσει κάποια εξαιρετικά στοιχεία ο γνωστός ψυχίατρος και συγγραφέας, ο Κώστας Ακογιόπουλος, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Κάποια στοιχεία, πάμε εδώ, τις φωτογραφίες από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος χτίστηκε, παρακαλώ, το 1860, ξεκίνησε δηλαδή η οικοδόμησή του. Και τι περιλάμβανε τότε? Έτσι, μπροστά από την εκκλησία δυτικά υπήρχε ο προάβλιος χώρος, υπήρχε μια σκάλα που οδηγούσε στον κάτω τον ναό της Παναγιάς Κατεβατής Ιχωστής ή Παναγιάς Ελεούσας, επίσης ο τάφος του Μεγάλου Ευεργέτη Αντώνιου Παντέλογλου και το έκυμα του Νεοκόρου, και όλα αυτά έπαθαν ζημιές μετά το σεισμό του 1933, το χειμήρα του ναού. Μετά το σεισμό του 1933, έτσι, που είχαμε την πρώτη καταστροφή του Αγίου Νικολάου, υπήρξε μια προσπάθεια και μαζί με τους Ιταλούς ανακήρυξαν τον Άγιο Νικόλαο προστάτη και πολιούχο της ΚΟ, και στη συνέχεια ξεκίνησε η ανοικοδόμηση, η επανάκτηση, αν θέλετε, της έγκλης του παλιού ναού. Τώρα, υπήρχε και μία πύλη του Αγίου Νικολάου, για την οποία βλέπω και σήμερα δημοσιεύματα στην ΚΟ. Λένε ότι ναι, με ζητάτε έτσι τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αλλά καλό είναι και τα αντικείμενα αξίας, τα τιμαλφί τέλος πάντων, αυτή η πρίκα της ΕΚΟ κάποια στιγμή να γυρίσει στην πατρίδα. Πού είναι τώρα ο Άγιος Νικόλαος, έτσι, αυτό το μοναδικό, έτσι, τι να το πω, δεν είναι άγαλμα, μνημείο, είναι εξαιρετικό δηλαδή, είναι στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, οπότε έχουν δίκιο οι κόγοι να διαμαρτύρονται. Λοιπόν, τώρα, φεύγουμε από εδώ, πάμε λίγο στα καθή μας και πάμε να ξεκινήσουμε από προβλήματα τα οποία προέκυψαν στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, εκεί στην πλατεία Ιωάννου Ζήγδη. Οπότε χθες πάρα πολύ γρήγορα ελήφθη η απόφαση από τον Δήμο της Ρόδου να κλείσει το σχολικό συγκρότημα σήμερα, προκειμένου να μπουν τα συνεργεία και να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και αναπληρωτής του Δημάρχου, ο Στράτος Καρίκης. Το μεσημέρι είχαμε ένα περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, όπου μάλιστα το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει αρκετές παρεμβάσεις και στα κτίρια και στους εξωτερικούς χώρους. Είχαμε μια πτώση σοβάδων από το κτίριο και αμέσως σαν Δήμος επιληφθήκαμε. Ο ίδιος ο Δήμαρχος μόλις ειδοποιήθηκε
πήγε και επισκέφτηκε το κτίριο της Ακαδημίας. Και βέβαια αυτή τη στιγμή εξέδωσε χθες καταρχήν το βράδυ μία απόφαση για μία ημέρα κλείσιμο όλο το σχολικό συγκρότημα, δηλαδή και το πρώτο πειραματικό, το δεύτερο, το 8ο δημοτικό, το ειδικό πειραματικό σχολείο και τα δύο νηπιαγωγεία. Σήμερα είναι κλειστά, ακριβώς για να γίνει μια αναλυτική, ένας αναλυτικός έλεγχος και να έχουμε μια αναλυτική εικόνα από τους μηχανικούς μας για το αν και τι μπορεί να λειτουργήσει από αύριο. Μέχρι αργά το μεσημέρι θα έχουμε σίγουρα εικόνα με τους μηχανικούς μας, αναλυτική, και έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το βράδυ θα ανακοινώσουμε και τις αποφάσεις μας, αν θα χρειαστεί και άλλη μέρα ή αν γενικότερα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, ποιες εναλλακτικές προτάσεις θα χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου, επειδή ακριβώς ένα κτίριο, ένα σχολείο αφορά τα παιδιά μας, από κάθε άποψη πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα δημιουργηθεί ο παραμικρός κίνδυνος για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια των παιδιών. Συνεπώς, εμείς το απόγευμα θα έχουμε μια συνάντηση με τους μηχανικούς και ο ίδιος ο Δήμαρχος, και μέχρι αργά το βράδυ θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας για το σχολείο με βάση την εικόνα και τις τεχνικές εκθέσεις που έχουν. Οι μηχανικοί είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Από τη Μεσαιωνική Πόλη και από τις τεχνικές. Το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας ανήκει στη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, στο τεχνικό κομμάτι. Εκλέσαμε ένα μεγάλο μέρος έργων στην Ακαδημία, όμως ξέρουμε ότι είναι κτίρια παλιά στη Ρόδο και αυτό από μόνο του δημιουργεί θέματα. Δηλαδή, όσες παρεμβάσεις και αν κάνουν, συνεχώς προκύπτουν κενές. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι δύσκολο. Με ασφάλεια χθες τα παιδιά αποχώρησαν από το σχολείο και το σχολείο έκλεισε σήμερα. Και συνεπώς, με βάση την αναλυτική εικόνα που θα έχουμε, θα μπορούμε πλέον αργά το απόγευμα να ανακοινώσουμε και τις αποφάσεις μας για την Ακαδημία. Λοιπόν, αυτά για το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Τώρα επανέρχομαι στο θέμα το οποίο έλεγα νωρίτερα, χαμογελώντας και λέγοντας ότι βλέπω τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη, να τιμάται και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και ας προβάλλεις κάποιες φωτογραφίες από την εχθεσινή τιμητική διάκριση, αγαπητέ Κυριάκο. Διότι εδώ έχω και μία συνδρομή ενός ανθρώπου που γνωρίζει τα θέματα αυτά, είναι σύμβουλος στην Περιφέρεια, ο πρώην δήμαρχος Γυαλισσού, ο Σάκης Οστάγκας, που μου λέει, σημείωσε και κάποιος άλλος νόμος που ξέχασες. Ναι, εντάξει, οφείλω να τα αναφέρω. Δεν έκανα αναδρομή, αγαπητέ Σάκη, όμως. Έτσι, συνέβαλε η Περιφέρεια στην αποκάλυψη, δηλαδή Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Πάτμο. Βεβαίως στην αντίστοιχη εκεί εκκλησία του Χριστού στην Κάλυμνο. Μιλάω για εκκλησίες που είναι πάρα πολύ γνωστές, δηλαδή μιλάμε για τέτοιους χώρους. Το καμπαναριό του Πανορμήτη, βεβαίως, το θυμόμαστε. Έτσι, μοναδικό δηλαδή σε Κάλος. Το μορφότερο νομίζω πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Βεβαίως ο Άγιος Παντελήμωνας στην Τήλο. Αυτό έλειπε να μην βάλει και το χεράκι και το Χατζημάκο, θα τον είχαν αφορήσει τη Λιακή. Έτσι, μοναδικό και αυτό το μοναστήρι. Και βεβαίως έχουμε και την αποκατάσταση που είναι σε εξέλιξη στην Παναγία της Φιλερήμου, στην Παναγία όλων των Χαρίτων δηλαδή, για την οποία πήραμε χρόνια, κάναμε υπομονή, αλλά εδώ και η Παναγία έβαλε το χέρι της. Λοιπόν, τα αναφέρω, οπότε κλείσαμε αυτό το κομμάτι. Τώρα, επιστρέφω λίγο στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα παλιά κτίρια είναι κτίρια τα οποία χρειάζονται μια άλλη προσέγγιση. Υπάρχουν οι αδαινομίες, υπάρχουν και ομορφιά όμως αυτών των κτιρίων, έτσι. Δηλαδή πρέπει κανείς να το λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τι εξυπηρετούν και πού βρίσκονται και ποιες είναι οι συνθήκες. Και να σας πω κάτι, είναι λογικό να έχουμε τέτοιες φορές, όποια και να είναι η προσπάθεια αποκατάστασης. Είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι να μην έχουμε ατυχήματα. Εκεί είναι η ουσία. Και εδώ έπαιξε μια πολύ γρήγορη αντίδραση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τι λέει η αναπληρώτρια διευθύντρια εκεί στην Ακαδημία, σε ένα από τα σχολεία, μου διαφεύγει πιο, η κυρία Βασιλική Ζαφυροπούλου. Ήρθαμε τη Δευτέρα το πρωί και αντικρίσαμε, μετά βέβαια από παρατήρηση που έγινε από τις νηπιαγωγούς και την κυρία Γενουσοπούλου του ειδικού σχολείου, ότι ένα μέρος οροφής εξωτερικής βέβαια προς την αυλή του νηπιαγωγείου, ένα κομμάτι, είχε πέσει.
είχε δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Το ευτυχές γεγονός ήταν ότι έγινε σε Σαββατοκυριακό, οπότε δεν κινδύνευσε κανένα από τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε και δεν υπάρχει, ο νους δεν το χωράει να κινδυνεύσει. Αυτό είναι και η προτεραιότητά μας ούτως ή άλλως, πρώτα η ασφάλεια και μετά όλα τα επόμενα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, ήρθαν άμεσα στο κτίριο, όπου έγινε καθαίρεση και καθαρισμός της συγκεκριμένης ζημιάς, με συνεργεία του Δήμου, και ήμασταν σε μία επικοινωνία συνεχόμενη. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε αρκετές συναντήσεις και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κύριο Στέφανο Δράκο, όλο το επιτελείο, τεχνικούς, και το απόγευμα ολοκληρώθηκε με την συνάντηση που είχαμε και αυτοψία που έγινε και από τον ίδιο το δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, και είχαμε και μία συζήτηση πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Βέβαια, άμεσα ήλθε και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Ψαράς, και αναμένονταν τα επόμενα βήματα. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο για μία μέρα να κλείσουμε το σχολείο, διότι όπως είπα και προηγούμενα, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των παιδιών και κανείς μας δεν ήθελε να κινδυνεύσει χωρίς να υπάρχει μία εκτίμηση. Ενημερώθηκαν οι γονείς και αναμένουμε νεότερα. Σήμερα από το πρωί είχαμε πάλι συνάντηση με τον αντιδήμαρχο κύριο Δράκο για το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα και από αύριο επαναλειτουργούμε κλείνοντας τμηματικά ορισμένα σημεία που θέτουν σε κίνδυνο και χρειάζονται άμεσης επισκευής. Οπότε αναμένουμε τις επόμενες ενημερώσεις, εξελίξεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ένα πολύ ιστορικό κτίριο έφτασε η στιγμή, την να πω, γιατί και οι προηγούμενοι διευθυντές είχαν προβεί σε πάρα πολλά έγγραφα που ζητούσαν εδώ και χρόνια την συντήρηση από κατάσταση ζημιών. Γίνονταν μικρά βήματα κάθε φορά, χωρίς να γίνει κάτι το πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι και βλέπω δηλαδή το ενδιαφέρον των ανθρώπων να φτιάξουν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει φθαρεί στο επιτρεπτό. Λοιπόν, εντάξει τώρα, εγώ καταλαβαίνω αυτό το οποίο συμβαίνει. Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, θα καταλαβαίνουμε και τι λέμε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν σχολικά συγκροτήματα, τα οποία είναι σχολικά συγκροτήματα που δεν ήταν σχολεία. Ήταν δηλαδή άλλη η χρήση τους. Πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, πάρα πολλά. Υπάρχουν άλλα τα οποία, όπως είναι βεβαίως η Ακαδημία, που ήταν ένα συγκρότημα το οποίο εξυπηρετούσε μαθητές, αλλά έχουμε περάσει τα 100 χρόνια. Για να κλείσουν αυτά τα σχολεία και να γίνουν παρεμβάσεις πολύ μεγάλης κλίμακας, σημαίνει ότι κλείνουν για χρόνια ή κλείνουν για χρόνο. Και βεβαίως ο Δήμος της Ρόδου, γιατί αυτή η αρμοδιότητα πέρασε στο Δήμο της Ρόδου και χρόνια δηλαδή, έχει να αντιμετωπίσει όλα τα σχολικά συγκροτήματα σε αυτόν τον τόπο. Και παράλληλα ο τόπος πρέπει να τρέχει. Δηλαδή, αν κανείς μπορεί να δει συγκρίσιμα στοιχεία με το παρελθόν, θα διαπιστώσει ότι έχουν γίνει πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα καινούρια. Έρχονται και νέα, είναι προγραμματισμένα δηλαδή. Έχουν γίνει πάρα πολλοί φωνηπιακοί σταθμοί. Βλέπω τον φίλο μου τον Στάγκα, δηλαδή, τον άκουσα νωρίτερα, που διαμαρτύρονται τόσα χρόνια ότι δεν είχε φωνηπιακό σταθμό η περιοχή στην Ιαλισσό, και εκεί είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται. Δηλαδή, έχουν γίνει βήματα έτσι σταδιακά στον τόπο. Αλλά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις τέτοια παλιά κτίρια, γιατί, επαναλαμβάνω, οι μεγάλες κλίμακα συντηρήσεις απαιτούν και πάρα πολύ χρήμα και πολύ χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα που έχει να κάνει με το σχολικό συγκροτήμα αύριο, διότι νομίζω ότι έχουμε ακόμη δύο ρεπορτάζ που δεν είδαμε. Δεν ακούσαμε τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είχε την ευθύνη, τον Στέφανο τον Δράκο, και δεν ακούσαμε τι έγινε τους διευθυντές και από το Στράτο Αγκαρίκη. Όμως είναι θέματα τα οποία παίζουν έτσι κι αλλιώς και αύριο, γιατί αφορά μία, αν θέλετε, σκέψη, μία πρώτη ανάγνωση για παρεμβάσεις σημαντικότερες των ήδη έτσι
θεμάτων που αντιμετωπίστηκαν με την σημερινή παρέμβαση που έγινε από τον Δήμο της Ρόδου. Λοιπόν, ραντεβού για αύριο, αύριο στις 3. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.